Πράγματι, χτες υπήρξε μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους του αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου, Αγίων Θεοδόρων, το Λιμεναρχείο Κορίνθου Ιστμίας, τους πρόεδρους των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων και υπηρεσιακούς παράγοντες. Προκλήθηκε αυτή η σύσκεψη από την ανησυχία μας για την έξαρση διαφόρων φαινομένων εγκληματικότητας και ειδικότερα στο παραλιακό πάρκο Λουτρακίου, όπου έχουμε γίνει αποδέκτες της ανησυχίας, αν όχι της αγανάκτησης των πολιτών, και για θέματα κυκλοφοριακά και παραεμπορίου στα όρια του Δήμου μας. Τι μέτρα θα κάνετε? Στο θέμα του παραλιακού πάρκου, της εγκληματικότητας που παρατηρείται ή που διαπιστώνεται στο σημείο, ζητήσαμε μια εντονότερη αστυνόμευση από την αστυνομία και από το Λιμεναρχείο, είτε ενός εξ αυτών χωριστά, είτε σε συνεργασία, είτε και σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία, στο μέτρο που μπορεί να βοηθήσει σε συγκρότηση μεικτών περιπολιών. Ομοίως θα κάνουμε και για το παραλιακό μέτωπο, όπου υπάρχει αυτό το παραεμπόριο με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μεικτές περιπολίες, θα συνεχίσουμε να αστυνομεύουμε. Αν και δεν εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου, την περασμένη Κυριακή φορτώσαμε ένα φορτηγό υπηρεσιακό με κατασκευμένα προϊόντα, μια μεγάλη ποσότητα, την οποία αν θέλετε μπορούμε να την υποδείξουμε και να την κινηματογραφήσετε. Και για την κυκλοφορία, όσο το δυνατόν να βοηθήσουν οι υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα τροχέας στην εύρυθμη λειτουργία των δύο πόλεων, το Λουτρακίου και Αγίου Θεοδωρών. Η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει, μπορεί να κάνει μόνο κατά σχέση. Να επέμβει σε ποιο κομμάτι εννοείται? Στους πλανόδιους. Ελέγχει τους πλανόδιους και κατάσχει το εμπόρευμά τους και επιβεβαιώνει παραβάσεις. Και αν αυτοί οι άνθρωποι, όταν είναι μικρές οι περιπολίες και διαπιστώνεται ότι είναι παράνομες ελθόντες, γίνεται προσαγωγή τους και τους παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου για περαιτέρω διαδικασίες. Αλλά προβλήματα εδώ στο Δήμο μας χαιρετώνται. Συζητήσαμε και για το ζήτημα της κατάληψης εγκαταλελειμμένων κτηρίων από αλλοδαπούς και τα προβλήματα υγειονομικού αλλά και άλλων ζητημάτων ενδιαφέροντα από αλλοδαπούς, όπου και ζητάμε και τους ιδιοκτήτες να τα περιφράξουν και έγγραφα όπου υπάρχει θέμα, όπου διαπιστώνεται παράνομη κατάληψη χώρων. Υπάρχει κάποια επιχειρώση σε κάποιους που έχουν νοικιάσει αυτά τα κτίρια? Όχι, δεν μιλάω για νοικοστάσια, μιλάω για παράνομες καταλήψεις εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Και αυτοί που τα έχουν καταλήψει και δεν έχουν δεν ενδιαφέρονται? Σε μια περίπτωση που έχουμε ένα έντονο πρόβλημα στην πόλη του Λουτρακίου, έχουμε ζητήσει εγγράφος από τον ιδιοκτήτη να κάνει την περίφραξη. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα το κάνουν αυτό οι υπηρεσίες του Δήμου και θα χρεώσουν το κόστος στον ιδιοκτήτη.